Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει αμέσως τώρα το δελτίο ειδήσεων από το Super B. Απόφαση του δικαστηρίου της Πάτρας που σπάει τα στερεότυπα. Η σύζυγος πληρώνει το διαζύγιο και μάλιστα αποζημιώνει το σύζυγό της με πάνω από 60.000 ευρώ για έξοδα που έκανε ο ίδιος στη διάρκεια της κοινής συμβίωσής τους. Μία διόλευκα καταφρόνει την οικονομική διαφορά μεταξύ δύο συζύγων εκδίκασε το μονομελές εφετείο πατρών και η απόφαση σπάει τα κοινωνικά στερεότυπα. Η περίπτωση αυτή είναι διαφορετική και δεν αφορά καταβολή διατροφής. Η υπόθεση εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό το 2018 και τον Ιούλιο επανεξετάστηκε σε δεύτερο βαθμό. Σύμφωνα με την απόφαση, η γυναίκα από την Πάτρα καλείται να καταβάλει στον πρώην σύζυγό της ποσό άνω των 61.000 ευρώ νομιμοτόκος για διάφορες οφειλές της, τις οποίες κάλυψε εκείνος κατά τη διάρκεια που ήταν παντρεμένη, μια και εκείνη αδυνατούσε. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια του έγαμου βίου τους, η εναγόμενη είχε εμπορική επιχείρηση στην Πάτρα, η οποία είχε οικονομικές ζημίες. Ο σύζυγός της με θέση στον ευρύτερο κρατικό μηχανισμό και με σταθερό μισθό κάλυπτε οικονομικές υποχρεώσεις και χρέη της σύζυγου του, ως και τα έξοδα που προέκυψαν από τη μεταβίβαση και ανακαίνιση σπιτιού από την πεθερά στην κόρη της. Συγκεκριμένα, ο άνδρας είχε πληρώσει 3 δάνεια συνολικού ποσού 35.000 ευρώ. Το δικαστήριο απέρριψε την έφεση που είχε ασκήσει η πρώην σύζυγος, αναγνωρίζοντας πως οι οικονομικές εξυπηρετήσεις που έκανε ο πρώην σύζυγός της ήταν στην ουσία ένα προφορικό και άτοκο δάνειο, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί με τόκους υπερημερίας, αλλά σε μη καθορισμένες δόσεις, ανάλογα με την οικονομική της δυνατότητα. Η γυναίκα αρνήθηκε ότι έγιναν προφορικές συμβάσεις άτοκου δανείου και υποστήριξε πως πολλά από τα παραπάνω έξοδα καλύφθηκαν από το κοινό συζυγικό ταμείο που διατηρούσαν. Το δικαστήριο όμως δεν αναγνώρισε τις συγκεκριμένες δαπάνες σε αυτές που συμπεριλαμβάνονται στις οικογενειακές ανάγκες. Θα έδιναν σύνταξη 24.000 ευρώ. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ζήτησε από τους αρμόδιους να σταματήσει η διαδικασία. Θα μπορούσε ένα συνταξιούχος να παίρνει σύνταξη 24.000 ευρώ το μήνα? Η απάντηση και με επιβεβαίωση από τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση είναι ναι. Γιατί οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ετοιμάζονται να δώσουν σύνταξη 24.000 ευρώ το μήνα, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου δεν έθετε ανώτατο πλαφόν στο ύψος της χορηγούμενης σύνταξης. Έτσι, οι υπάλληλοι των τμήματων απονομής συντάξεων του ΕΦΚΑ βρέθηκαν μπροστά σε περιπτώσεις που τα ποσά προκαλούν ζάλι. Πρόκειται για λίγες περιπτώσεις που αφορούν κυρίως ασφαλισμένους του πρώην Ταμείου Νομικών, αλλά και ασφαλισμένους που προέρχονται από τις ΔΕΚΟ. Για αυτούς είχαν βγει συντάξεις που ξεκινούν από 8.000 ευρώ το μήνα και έφταναν μέχρι τις 23.900 ευρώ. Κάποιες τέτοιες υψηλές συντάξεις έχουν ήδη δοθεί, είπε ο Γιάννης Βρούτσης. Ο Υπουργός Εργασίας ζήτησε από τους αρμόδιους να σταματήσει η διαδικασία για την έκδοση αυτών των συντάξεων έως ότου να αποφασιστεί τι θα γίνει. Βρέθηκα μπροστά σε μία νέα έκπληξη, πολύ δυσάρεστη, ναι, στο να ενημερωθώ ότι αυτή τη στιγμή ήταν έτοιμες να εκδοθούν συνταξιοδοτικές αποφάσεις, τις οποίες κρατάω και στα χέρια μου. Του ύψους των συντάξεων των 10.000, όταν άρχισε να μου γίνεται η περιγραφή, η έκπληξη, καταλαβαίνετε, όπως και σε εσάς και στον κόσμο μας ακούει, 10.000, 12.000, 15.000 το μήνα, 18.000 το μήνα, 20.000 το μήνα, 24.000 το μήνα, δηλαδή σκεφτείτε ότι σε 10 χρόνια αυτό αντιστοιχεί σε ένα ποσό 3 εκατομμύρια ευρώ, έτοιμες να εκδοθούν αυτές τις ταξιδοτικές αποφάσεις. Μάλιστα. Τη ζήτησα, τις έχω στα χέρια μου και έδωσε εντολή το αυτονόητο. Δεν κοίταξα αν είναι... Δεν νοείται Υπουργός Εργασίας να εκδώσει αποφάσεις ταξιδοτικές του ύψους των 18, των 20.000, των 24.000 ευρώ το μήνα. Αποφασισμένη να στερήσει από το Πανεπιστήμιο των Πατρών και την τοπική κοινωνία τη νομική σχολή είναι Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Οι διαδικασίες κατάργησης της νομικής προχωρούν. Αποφασισμένη να στερήσει από το Πανεπιστήμιο των Πατρών και την τοπική κοινωνία τη νομική σχολή είναι, όπως όλα δείχνουν, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Μπορεί στη συνάντηση που είχε την Τετάρτη στο γραφείο της στην Αθήνα με την πρίτανη του Πανεπιστημίου Βενετσάνη κ. Ζοπούλου να δεσμεύτηκε πως θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα, ωστόσο οι διαδικασίες κατάργησης της νομικής προχωρούν. Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων που επικαλείται στελέχη που πρόσκυνται στην νέα ηγεσία του Υπουργείου, το Υπουργείο μετά την απόφαση κατάργησης της Επιτροπής που θα ήταν αρμόδια για την κατάρτιση προγράμματος σπουδών με στόχο τη δημιουργία νομικής σχολής και στην Πάτρα, θα προχωρήσει άμεσα και στην κατάργηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου με το οποίο θεσμοθετήθηκε η σχολή. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε θεωρώ ότι είναι εμπεγμός για το Πανεπιστήμιο Πατρών και για όλους τους φορείς. Διότι ενώ έχουμε ζητήσει με μία επιστολή να συναντηθούμε και με έχει διαβεβαιώσει η κυρία Κεραμέως ότι θα μεταφέρει στον Πρωθυπουργό τη θέση μας
και θα με ενημερώσει πριν από οποιαδήποτε απόφαση της. Αυτό, εάν συμβαίνει όπως λέγεται, θα το θεωρήσω ότι είναι μπεγμός και για το Πανεπιστήμιο Πατρών και για μένα προσωπικά και για τους φορείς Πάτρας. Θέλω να πιστεύω στο λόγο της Υπουργού. Αν δεν πιστεύω και στο λόγο της Υπουργού, τι να σας πω. Θα περιμένω μία ενημέρωση από την ίδια. Μία επιβεβαίωση, μία άρνηση. Επίσης, περιμένουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Το έχουμε ζητήσει και το έχουν ζητήσει 10 φορείς. Βέβαια, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα νέα της καθήκοντα, η κυρία Κεραμέως δήλωσε ότι θα καταργήσει τη νομική του Πανεπιστημίου της Πάτρας με το αιτιολογικό πως η χώρα δεν χρειάζεται τέταρτη νομική. Βέβαια, στη συνάντηση που έγινε στο γραφείο της Υπουργού Παιδείας, η Πρίτανης παρουσίασε τεκμηριωμένα και με ακαδημαϊκά κριτήρια το αίτημα του Πανεπιστημίου της Πάτρας για την μη κατάργηση της νομικής σχολής. Ο διάλογος δεν έβλαψε κανέναν και ποτέ, έστω και την ίστατη στιγμή. Ναι. Απ' την άλλη μεριά όμως, διάλογος έχει υπάρξει προεκλογικά και ο Μητσοτάκης και η Κεραμέως, που δεν είναι άσχετη, δεν ήρθε τώρα, ήταν τομεάρχης παιδείας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είχε ξεκαθαρίσει και είχε πάρει, να το πω, μια έτσι θαραλέα στάση και το είχε, ήταν μια προεκλογική δέσμευση. Ο λόγος τώρα γιατί να βιάζεται και να πάρει μόνο αυτό το μέτρο. Η άποψή μου είναι μια πρώτη εκτίμηση, έτσι μια οπτική γωνία που έχω, είναι ότι αν πράγματι θέλεις να καταργήσεις μία νομική σχολή για τους λόγους που εσύ έχεις, υπάρχει βεβαίως πάντα και ο αντίλογος, αυτό δεν είναι κανείς δεν συμφωνεί με την κατάργηση μιας νομικής σχολής, μιας σχολής όταν αυτή υπάρχει. Ναι. Εδώ όμως δεν πρόκειται για μια σχολή που υπάρχει, είναι μια σχολή που υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Άρα στην ουσία καταργεί μια εξαγγελία, καταργεί ένα νόμο. Ενδεχομένως η βιασύνη τους αυτή, που είναι ένα θέμα που πρέπει κάποιον να τον προβληματίσει και να έχει τα επιχειρηματά του. Εύλογο το ερώτημα. Γιατί τόσο σπουδή, γιατί τόσο βιασύνη, γιατί προτάζεται αυτό το θέμα. Να σημειωθεί ότι ήδη οι τοπικοί φορείς έχουν ζητήσει με επιστολή του συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη για το ζήτημα της μη κατάργησης της σχολής. Πραγματικά, δηλαδή, φαίνεται η δημοκρατική ευαισθησία της Υπουργού Παιδείας αλλά και του Πρωθυπουργού. Συζητάει με την Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμφωνούν σε ένα θέμα και μετά την επόμενη μέρα βγαίνει και ανακοινώνει ότι θα καταργηθεί δια νόμου η νομική. Αυτό πραγματικά είναι ανήκουστο. Σε συνέντευξη στην τηλεόραση ανακοινώνει ότι θα κλείσει μία σχολή. Εμένα αυτό είναι η επιτομή του αυταρχισμού. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι, δεν είναι ούτε συγχωνεύσεις ούτε οτιδήποτε τέτοιο, είναι να μην δημιουργούνται καινούργιες σχολές. Γιατί πρέπει να δημιουργηθεί η ανάγκη για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η κυρία Κεραμέως είναι τόσο φανατική με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχω αντιπαρατεθεί πολλές φορές, ναι, την κυρία Κεραμέως. Δεν μπορεί λοιπόν να λέει συνέχεια ότι φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό και χάνεται συνάλλαγμα κλπ. Και τα περισσότερα παιδιά φεύγουν να σπουδάσουν ακριβώς νομική. Και όταν ιδρύεται η νομική σχολή, είναι ανήκουστο, είναι επιτομή αυταρχισμού και δημιουργείται η ανάγκη για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι. Βεβαίως εμείς δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Συνεχίζεται η ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών για να μην καταργηθεί η νομική σχολή στην Πάτρα. Την ίδια ώρα οι δικηγόροι της πόλης ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ενώ οι πληροφορίες θέλουν να συνεχίζονται οι διαδικασίες για την κατάργηση του νόμου που ίδρυσε τη νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ενώ η Πρίτανης του Πανεπιστημίου συναντήθηκε με την Υπουργό Παιδείας, παράλληλα με το αίτημα των φορέων της πόλης να συναντηθούν για το ζήτημα με τον Πρωθυπουργό, συνεχίζεται η ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών για να μην καταργηθεί η σχολή. Ο Υπουργός από την πρώτη στιγμή αυτά είχε πει, τα είχε εξαγγείλει. Το θέμα είναι ότι θέλαμε να ακούσει και τις δικές μας απόψεις. Μετά τη συνάντηση με την κυρία Κυριαζοπούλου, είπε ότι το θέμα πάει κάπου αλλού. Δεν ξέρω αν υπονοεί βέβαια τον Πρωθυπουργό, που σημαίνει ότι κάτι διαφορετικό υπήρχε, δεν επέμεινε στο δικό της επιχείρημα. Εμείς περιμένουμε τη συνάντηση από τον Πρωθυπουργό που έχουμε για να δούμε τι θα γίνει επί του θέματος. Στο μεταξύ, από τα μέσα της εβδομάδας, φορείς της πόλης με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου έχουν στείλει επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας ραντεβού μαζί του για να καταθέσουν επίσημα το αίτημα για μη κατάργηση της νομικής σχολής. Έχουμε στείλει εμείς την επιστολή,
Αυτή την επιστολή που έχουμε δώσει και στα μέσα ενημέρωσης, την έχουν υπογράψει όλοι οι φορείς εδώ της περιφέρειάς μας. Την έχουμε στείλει από την Τετάρτη στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Έχουμε επιβεβαιώσει ότι την έχει παραλάβει και περιμένουμε τώρα ενημέρωση για το πότε θα γίνει η συνάντηση, αν θα γίνει και πότε θα γίνει η συνάντηση. Εγώ είμαι αισιόδοξος, σχεδόν βέβαιος είμαι, ότι θα συναντηθεί με τους φορείς της πόλης. Άλλωστε έχει συναντηθεί και με τους φορείς της Κομωτινής, γιατί να μην συναντηθεί και με τους τοπικούς φορείς της πόλης και της περιοχής εδώ της ευρύτερης. Το τηλεγράφημα του ΑΠΕ προκάλεσε πολλά ερωτηματικά, καθώς φαίνεται πως προωθείται η κατάργηση χωρίς καμία συζήτηση. Συγκεκριμένα στην είδησή του, το Αθηναϊκό Πρακτορείο ανέφερε: το Υπουργείο, μετά την απόφαση κατάργησης της Επιτροπής που θα ήταν αρμόδια για την κατάρτιση προγράμματος σπουδών με στόχο τη δημιουργία νομικής σχολής και στην Πάτρα, θα προχωρήσει άμεσα και στην κατάργηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου με το οποίο θεσμοθετεί δική σχολή. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η πρίτανης του Πατρινού Ιδρύματος Βενετσάνα Κυριαζοπούλου είχε λάβει τη διαβεβαίωση από την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως πως το θέμα θα συζητηθεί από τον Πρωθυπουργό που θα λάβει και τις τελικές αποφάσεις κατά την πρόσφατη συνάντησή τους. Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την προεκλογική περίοδο είχε μιλήσει πως δεν μπορεί να λειτουργήσει τέταρτη νομική σχολή στην χώρα. Θανατηφόρο τροχαίο στον πύργο. Νεκρή μία 67χρονη, ενώ υπήρξαν και τρεις τραυματίες. Ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί. Μία νεκρή και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός με τοπική σύγκρουση δύο οχημάτων το απόγευμα του Σαββάτου επί της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου στο ύψος του Κολυρίου. Δύο αντιθέτως κινούμενα γιοταχή επιβατηγά αυτοκίνητα, ένα μάρκαστο γιώτα Γιάρης και ένα Audi για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σύγκρουστηκαν με τοπικά με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το Γιάρης να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες. Από αυτό το όχημα ανασύρθηκε νεκρή η συνοδηγός ηλικίας 67 ετών, ενώ η κόρη της, η οποία οδηγούσε και έναν ήπιο, διακομίστηκαν τραυματισμένοι με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του πύργου, όπως και ο αλλοδαπός οδηγός του Audi αυτοκινήτου. Αξίζει να αναφερθεί πως ο οδηγός του Γιάρης αναζητούσε δύο παιδιά και όχι ένα που βρέθηκε εντός του οχήματος, πλην όμως αυτό οφειλόταν στο σοκ που είχε υποστεί. Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, ο απεγκλωβισμός έγινε χάρη στην επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας πύργου, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε για αρκετή ώρα. Από κόσκινο 800 χέη για φορολογικές παραβάσεις. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχει ήδη αποσταλεί κατάλογος ονομάτων. Ονομαστικός κατάλογος με τους εντοπισμένους αρχαίους παραβάτες για φορολογικές υποθέσεις έχει παραλυφθεί ήδη από την αρμόδια ελεκτική περιφερειακή υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτόν βρίσκονται γνωστά ονόματα επαγγελματιών και επιστημόνων της περιοχής, όπως γιατροί, λογιστές, ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης αναψυχής, καθώς και Ινστιτούτων Αισθητικής. Πρόκειται για υποθέσεις οι οποίες εντάσσονται στη διαδικασία της εκτεταμένης επιχείρησης στοχευμένων φορολογικών ελέγχων, που θα ξεκινήσει εντός των προσεχών ημερών και σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο εντοπισμός κρυφών εισοδημάτων και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι το μεγάλο ζητούμενο. Να σημειωθεί ότι η ΑΧΑΗΑ περιλαμβάνεται στο top 10 της φοροδιαφυγής ανά τη επικράτεια. Αντιστροφή μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις. Όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση, μέχρι αύριο θα βρεθούν αντιμέτωποι με τζουχτερά πρόστιμα. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, με καταληκτική ημερομηνία 29 Ιουλίου και υπολείπονται πάνω από 1.000.000 δηλώσεις. Μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 29 του μηνός, είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Δυστυχώς, πάρα πολλοί φορολογούμενοι δεν την έχουν υποβάλει ακόμα και περιμένουν τελευταία στιγμή. Όποτε και αν την υποβάλλουμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος είναι τέλος Ιουλίου. Δυστυχώς, τη Δευτέρα που είναι καταληκτική ημερομηνία, εάν και εφόσον δεν δοθεί παράταση, ενδέχεται να έχει πέσει και το σύστημα. Οπότε, ο κάθε ένας θα είναι και υπεύθυνος για τη μη υποβολή της φορολογικής του δήλωσης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις από τις συνολικά 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις. Αυτό σημαίνει πως για να επιτευχθεί ο στόχος εγκαίρως, πρέπει να υποβάλλονται πάνω από 100.000 δηλώσεις ημερησίως τις αμέσως επόμενες ημέρες. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε όλα τα λογιστικά γραφεία αυτή τη στιγμή. Και μιας και είμαι και μέλος του Συλλόγου, έχω πληροφορίες ότι υπάρχουν μεγάλες ώρες σε όλα τα λογιστικά γραφεία. Δυστυχώς, ο ένας φορολογούμενος περιμένει τελευταία στιγμή προκειμένου να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί έως ώρας, μία στις τρεις είναι χρεωστική.
Αν τελικά δεν δοθεί νέα παράταση, όσοι δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων που κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ. Μείωση του ΕΝΦΙ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι που περιμένουν ως μάνα εξ ουρανού οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι σχολιάζουν με θετικό τρόπο τις εξαγγελίες. Όλοι, κυρίως οι ιδιοκτήτες ακινήτων, περιμένουν ως μάνα εξ ουρανού τις μειώσεις των ΕΝΦΙΑ. Με βάση και όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις προγραμματικές δηλώσεις, στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή μέσα στο 2019 θα περιλαμβάνονται μείωση του ΕΝΦΙΑ για 2019 κατά 30% για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία αξίας μέχρι 60.000 ευρώ. Κατά 25% μεσοσταθμικά για ακίνητη περιουσία αξίας 60.000 ευρώ και 1 έως 100.000 ευρώ. Κατά 20% για ακίνητη περιουσία από 100.000 ευρώ και 1 έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Και κατά 10% για ακίνητη περιουσία αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει μια ελάφρυνση και μια ανακούφιση στους ιδιοκτήτες όταν υπάρχει μια μείωση της τάξης του 20, του 30, του 20 και του 10%. Αυτό όμως που πρέπει να δει κανείς, γιατί είναι πράγματι βραχυπρόθεσμη αυτή η ανακούφιση, γιατί όταν μιλάμε για μια λανθασμένη βάση όπως είναι ο ΕΝΦΙΑ, οποιαδήποτε ελάφρυνση και να γίνει, ουσιαστικά δεν θα έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αν ο ΕΝΦΙΑ δεν ξαναστηθεί, αν δεν μπει σε μια άλλη λογική που να είναι ένας μικρός φόρος και που να απευθύνεται σε όλα τα άτομα, σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ποτέ δεν θα μπορέσει να μιλήσει κανείς για εξορθολογισμό ενός φόρου επί των ακινήτων. Η μείωση των ΕΝΦΙΑ του 2019 θα είναι από 35 έως 311 ευρώ. Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης διαμερίσματος στο Κερατσίνι 80 τετραγωνικών και αξίας 60.000 ευρώ θα πληρώσει φέτος 157 ευρώ ΕΝΦΙΑ από 224 ευρώ που πλήρωνε. Η μείωση του 30% αφορά τις ιδιοκτησίες μέχρι 60.000. Άρα σημαίνει ότι και αυτοί είχαν ήδη ένα χαμηλότερο ποσό ΕΝΦΙΑ και αυτό μειώνεται ακόμα περισσότερο. Το μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργηθεί και δημιουργείται στη μεσαία τάξη. Εκεί που και χρήματα δεν έχουν και ο φόρος είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. Κανείς δεν λέει ότι δεν μου αρέσει να μου κόψεις έστω και 5 ευρώ και 50 και 100 και 300 που όπως υπολογίζεται θα είναι σε κάποιες περιπτώσεις η έκπτωση. Επαναλαμβάνω, με χαρά το δέχει το καθένας αυτό. Αλλά δεν πρόκειται για τη λύση του προβλήματος. Δεν είναι η λύση του προβλήματος η μείωση του ΕΝΦΙΑ. Είναι το ξαναστήσιμο του ΕΝΦΙΑ, η λογική ενός δίκαιου και ορθού φόρου. Για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2019 θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων που ίσχυσαν πέρυσι κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2018. Άδεια τα παγκάρια των εκκλησιών. Μείωση 60% στα έσοδα της εκκλησίας στα χρόνια της κρίσης. Άδειο είναι το παγκάρι σε αρκετούς ιερούς ναούς τα χρόνια της κρίσης, με ιερωμένους να βρίσκουν μέσα σε αυτό ακόμη και κουμπιά. Η μείωση στα έσοδα της εκκλησίας από το 2011 είναι της τάξης του 60%. Ενδεικτική της κατάστασης είναι η περιγραφή που κάνουν οι ιερείς. Κάθε φορά που κάνουν καταμέτρηση στο παγκάρι βρίσκουμε μονόλεπτα, δίλεπτα, βουλγάρικα νομίσματα και το πιο θλιβερό, ακόμη και κουμπιά. Λένε και προσθέτουν ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε στα επίπεδα προ-κρίσης. Την ίδια ώρα οι ιεράρχες έχουν καταργήσει τους περιττούς δίσκους στους ναούς που επιμένουν, τα περιφερόμενα παγκάρια στα νεκροταφεία αλλά και τα τυχερά από γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και μνημόσυνα. Ενδεικτική είναι η απόφαση του Μητροπολίτη Περιστερίου να καταργήσει το κυλιόμενο παγκάρι στο κημητήριο της περιοχής. Επιτρέπεται τον Αλούτσχανη τον ανθρωπό του να βλέπει αυτή την κατάσταση, δηλώνει ο Μητροπολίτης Κλήμης. Έλεγχη του ΕΦΚΑ για ανασφάλιστη εργασία και στην Πάτρα. Πρώτη στη λίστα είναι κυρίως οι τουριστικές περιοχές στα νησιά αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Από κόσκινο θα περάσουν οι ελεγκτές του ΕΦΚΑ, τουριστικές κυρίως επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα, προκειμένου να καταπολεμήσουν τη μαύρη εργασία. Στο στόχαστρο θα βρεθούν επιχειρήσεις που απασχολούν ανασφάλιστο προσωπικό και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, το πρόστιμο νετσουχτερό φτάνει στις 10.500 ευρώ. Ήδη, όπως γνωστοποιεί η Διεύθυνση του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου της Περιφέρειας, οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει και γι' αυτό ενημερώνουν τους πάντες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τους νόμους. Όπως επισημαίνουν, ο φορέας διενεργεί συνεχείς και συστηματικούς, επιτόπιους και ουσιαστικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων με στοχευμένα κριτήρια κάθε φορά τα οποία είναι σε συνάρτηση πολλών και διαφορετικών παραγόντων.
Ο σκοπός, όπως λένε, δεν είναι στενά εισπρακτικός, αλλά αφορά την ευρύτερη διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης σε όλους. Σαφάρι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις επιχειρήσεις. Η φοροδιαφυγή χτυπάει κόκκινο ακόμα και στην Πάτρα. Εντατικούς ελέγχους στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές της χώρας κάνουν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τον Ιούνιο ελέγχθηκαν 7.735 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, με το μέσο ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται σε 32% και τους περισσότερους ελέγχους να διεξάγονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Στα νησιά στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ελέγχων βρίσκεται η Ζάκυνθος, ενώ η παραβατικότητα χτύπησε κόκκινο στην Κέρκυρα, με τους παραβάτες να ανέρχονται στους 6 στους 10 που ελέγχθησαν. Ειδικότερα τον Ιούνιο οι περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι περισσότεροι έλεγχοι ήταν η Αθήνα με 407 ελέγχους, κατά τους οποίους διαπιστώθηκε 37% παραβατικότητα, η Θεσσαλονίκη όπου διενεργήθηκαν 289 έλεγχοι και εντοπίστηκαν με παραβάσεις στο 55% των ελεγχόμενων. Ακολουθεί η Πάτρα με 233 ελέγχους και 36% παραβατικότητα, η Κατερίνη με 200 ελέγχους και 36% παραβατικότητα, η Ζάκυνθος με 186 ελέγχους και 41% παραβατικότητα, το Ηράκλειο με 28% παραβατικότητα, το Αργοστόλιο που διενεργήθηκαν 173 έλεγχοι με 29% παραβατικότητα, το Ρέθυμνο με 166 ελέγχους και 20% παραβατικότητα, η Ρόδος με 166 ελέγχους και 43% παραβατικότητα, τα Χανιά με 164 ελέγχους και 28% παραβατικότητα, η Μύκονος με 159 ελέγχους και ποσοστό παραβατικότητας 43% και η Σαντορίνη με 151 ελέγχους και 56% παραβατικότητα, καθώς ακολουθεί και η Κέρκυρα όπου διενεργήθηκαν 141 έλεγχοι και η παραβατικότητα έφτασε στο 62%. Οι κλάδοι στους οποίους διαπιστώθηκε μεγαλύτερη παραβατικότητα είναι οι ακόλουθοι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εκμετάλλευση ταξί 81%, πλυντήρια αυτοκινήτων 75%, ανθοπολία 73%, ταξιδιωτικά πρακτορία 68%, μανικιούρ πεντικιούρ 63%, δικηγόροι 63%, ψητοπολία σουβλατζίδικα χωρίς τραπεζοκαθίσματα 62%, κομμωτήρια κουρία 62%, ενοικίαση μοτοποδηλάτων 57%, πρατήρια καυσίμων 54%, χερσαίες θαλάσσιες μεταφορές 53%, λιανικό εμπόριο 36%, εστίαση 33%, καταλήμματα 24%. Τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στις Καμάρες λόγω σκουπιδιών. Αν δεν βρεθεί άμεσα κάποια λύση, θα πάνε στον εισαγγελέα. Την κατάσταση στα χέρια τους παίρνουν οι κάτοικοι των Καμαρών για την κατάσταση που επικρατεί με τα σκουπίδια στην περιοχή αλλά και σε όλη την Αιγαίλια εδώ και μήνες. Η κατάσταση, μια αποκομιδής των απορριμμάτων από το Δήμο Αιγαίλειας, εδώ και πολλούς μήνες έχει φτάσει στα οριά της με σοβαρότατο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αναφέρει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακονιάς Καμαρών Αιγαίλειας, που μέλη του είναι όσοι διαμένουν μόνιμα ή περιστασιακά στην παραπάνω περιοχή. Οι κάτοικοι αναφέρουν πως σε περίπτωση που τις επόμενες ημέρες δεν διασφαλιστεί η δημόσια υγεία από τους αρμοδίους, ο Πολιτιστικός Σύλλογος και η Συντονιστική Επιτροπή της περιοχής, η οποία οργανώνεται, αφού ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια εισαγγελία υγείου, θα προβούν σε δημόσιες, τοπικές, περιφερειακές και πανελλήνιες διαμαρτυρίες, τόσο σε κρατικές υγειονομικές επιτροπές, όσο και σε φορείς προστασίας της υγείας των πολιτών, καθώς και θα επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών τους και της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας γενικότερα. Προειδοποιούν οι εργολάβοι για την Πατρών Πύργου. Θα χαθεί χρόνος και χρήμα αν ακυρωθούν τα έργα. Θα είναι μεγάλο λάθος αν με δικαιολογίες αμφίβολη σοβαρότητα ακυρωθούν τα έργα στον άξονα Πάτρας Πύργου. Ο πρόεδρος της Μηχανικής Πρόδρομος Εμφιετζόγλου καλεί τον νέο Υπουργό Υποδομών να συνεχίσει το έργο όπως έχει ξεκινήσει, υποστηρίζοντας ότι με οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα χαθεί χρόνος και χρήμα. Όπως αναφέρει ο πρόδρομος Εμφιετζόγλου, Γενικός Διευθυντής των έργων της Ιταλικής Εταιρείας στην Ελλάδα, μετά την αποκοπή του Πάτρα Πύργος από το έργο της Ολυμπίας Οδού, το δημόσιο δεν συντήρησε ούτε φύλαξε τα ημιτελή έργα. Όλα έμειναν στην τύχη τους. Άλλοι έκλεβαν αμοχάλικα, άλλοι άδειαζαν μπάζα και σκουπίδια. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, αναφέρει για ένα από τα δύο τμήματα που έχει αναλάβει η εταιρεία. Όμως τα έργα θα προχωρήσουν. Αναλάβαμε πριν από ένα μήνα, ήδη έγιναν η εγκατάσταση των εργοταξίων, τα τοπογραφικά και ξεκίνησαν τα χωματουργικά. Εντός της εβδομάδας θα ξεκινήσουμε να σκυροδετούμε. Είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε το έργο σωστά, στην ώρα του και χωρίς υπερβάσεις. Κατασκευάζουμε ήδη το σιδηροδρομικό έργο Ψαθοπύργου Ρίου και η προοδός μας είναι περισσότερο
από ικανοποιητική. Δεν τεκμέρεται από πουθενά ότι εμείς και οι άλλες εταιρείες που έχουν αναλάβει τα υπόλοιπα τμήματα δεν είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε το έργο. Μοναδικός σκοπός όσων υποστηρίζουν αυτά είναι να μας αποδυναμώσουν. Ο πρόδρομος Εμφιετζόγλου εκτιμά ότι σε περίπτωση ακύρωσης του έργου, εκτός από τα 7 εκατομμύρια αποζημιώσεων που θα πρέπει να καταβληθούν, θα χαθεί η κοινοτική χρηματοδότηση και το έργο θα εμπλακεί σε έναν δικαστικό κυκαιώνα. Στην τελική ευθεία για τους Μεσογειακούς παράκτους αγώνες στην Πάτρα, έτοιμη να ντυθεί με χρώματα η πόλη. Στα τέλη Ιουλίου θα αρχίσει να ντύνεται η Πάτρα στα χρώματα των Μεσογειακών παράκτιων αγώνων για να κορυφωθεί η αθλητική της μεταμόρφωση τον Αύγουστο, οπότε και θα υποδεχτεί αθλητές, αποστολές και επισκέπτες. Το Look of the Games και το Look of the City των αγώνων εισάγεται για πρώτη φορά από την πόλη μας στην ιστορία των παράκτιων Μεσογειακών αγώνων και θα ντύσει σχεδόν τα πάντα. Από τα Venues, το Πεπανό, την Ήρα στην Πλάζ και την Άρτεμις στον Όπ και τους δρόμους της Πάτρας με μπάνερς και σημαίες τις εισόδους και τις εξόδους της πόλης με λάβαρα καλωσορίσματος και αποχαιρετισμού. Μέχρι και τις στολές του προσωπικού, των εθελοντών και των διαιτητών, τα εισιτήρια, τις εκδόσεις, έντυπα που παρουσιάζουν τον κάθε τομέα στους συμμετέχοντες αθλητές και οργανισμούς, την αναμνηστική καρφίτσα, τις κάρτες διαπίστευσης όλων των συμμετοχόντων, τις πετσέτες και τα μπλουζάκια, τα μετάλλια που απεικονίζουν τα δύο μεγάλα αρχιτεκτονικά έργα της πόλης, τη γέφυρα και το αρχαιολογικό μουσείο, καθώς και το αναμνηστικό που θα δοθεί στις επιτροπές των χωρών που θα συμμετάσχουν στους αγώνες. Τα χρώματα που επιλέχθηκαν από τη δημιουργική ομάδα για να ντύσουν την πόλη και τους αγώνες είναι το μοβ που βγάζει ο ήλιος όταν δει, το γαλάζιο της θάλασσας, το μπέζ της άμμου από τις ακτές μας και το πράσινο της βλάστησης. Τα δικά της χρώματα δηλαδή που η δημιουργική ομάδα εμπνεύστηκε από την Πάτρα και τις φυσικές ομορφιές της. Η μερίδα πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με αφορμή το πρόγραμμα Spark. Κεντρικό θέμα συζήτησης, η ανάδειξη του χώρου των παλαιών σφαγείων με δράσεις που αφορούν στο καρναβάλι της Πάτρας, στον Καραγκιόζη και στον τοπικό πολιτισμό. Η ανάδειξη του χώρου των παλαιών σφαγείων με δράσεις που αφορούν στο καρναβάλι της Πάτρας, στον Καραγκιόζη και στον τοπικό πολιτισμό ήταν ο κεντρικός άξονας στην ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό έργο Spark που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα παρουσιάζεται το πρόγραμμα Spark, είναι τα αρχικά του προγράμματος, το ακρονίμιο. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει με πόρους από τις διακρατικές χρηματοδοτήσεις Ελλάδα-Ιταλία μέσα από το πρόγραμμα Εδαφική Συνεργασία Ελλάδος-Ιταλίας, όπου αφορά ουσιαστικά τη δημιουργική βιομηχανία, όπως λέμε. Στο ευρωπαϊκό έργο Spark, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχουν ως εταίροι με συντονιστή το Δήμο Πατρέων, ενώ το σχήμα συμπληρώνουν άλλοι δύο Ιταλοί εταίροι. Το Spark στοχεύει στην αηφόρο αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με αύξηση της τουριστικής κίνησης. Είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία, το επωνομαζόμενο Spark, στο οποίο συμμετέχει το Επιμελητήριο, ο Δήμος της Πάτρας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η Περιφέρεια της Απουλίας και είναι και το Καρναβάλι της Πάτρας και το καναβάλι του Ποτινιάνο στο Τάραντο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο σε σχέση με τη δημιουργία ενός καρναβαλικού μουσείου και καραγκιόζη στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας. Σήμερα γίνεται μια ενημέρωση για αυτό το πρόγραμμα. Στην ουσία έχει να κάνει με τη χαρτογράφηση του κλάδου του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας στην Πάτρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που δίνει όθηση στην περιοχή μας. Η ιδιαιτερότητα του Spark είναι το γεγονός πως εστιάζει σε δημιουργικά και πολιτιστικά αγαθά των εμπλεκομένων περιοχών που θεωρούνται κομβικά στην υλοποίηση της στρατηγικής του έργου, όπως είναι το καρναβάλι της Πάτρας. Άρα το γεγονός ότι έρχεται και ενώνει όλους αυτούς και βέβαια και από τα πλάνα τα δικά σας φαίνεται η συμμετοχή που αποδεικνύει αυτό το ενδιαφέρον, νομίζω ότι το βασικότερο όλων είναι το συγκεκριμένο, δηλαδή ότι όντως καθίσαμε σε ένα τραπέζι επιπλέον να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία αφορούν την πόλη, αφορούν τον πολιτισμό, αφορούν την νεολαία αν θέλετε, η οποία έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό το τομέα. Συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων από το μεγάλο περιφερειακό κανάλι. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.